Λοιπόν, και επειδή το φαγητό θέλει και άλλο φαγητό, εμείς θα συνεχίσουμε ακολουθώντας αυτή τη στιγμή τα βήματα, τα γευστικά, τα προϊόντικά, αν θέλετε, ενός νησιού, αυτή τη φορά στις Κυκλάδες, που αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να κάνει και αυτό την εξωστρέφειά του και να αποδείξει ότι δεν είναι μόνο η Παναγία που το φυλάει και το στηρίζει, αλλά είναι και οι άνθρωποι του που δημιουργούν, παράγουν και αυτό που παράγουν φροντίζουν να το παρουσιάσουν πλέον προς τα έξω και δυναμικά μάλιστα. Πάμε στην Τίνο. Προϊόντα σημαίνει άνθρωποι, σημαίνει παραδόσεις, σημαίνει προσπάθεια, σημαίνει και καινοτομίες. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα, να μάθουμε για τη Λούζα, για το αλλαντικό Λούζα, για τα τυροκομικά, για τον μπαλάκι. Τον μπαλάκι. Τι ωραία πράγματα που έχει η Ελλάδα, τι ωραία πράγματα που έχει το Αιγαίο. Πάμε να τα μάθουμε. Τίνος ταξίδι στην Τίνο. Τα διατροφικά μονοπάτια της Τίνου απλώνονται σε όλο το νησί. Αυτό που οι γη δίνει απλόχερα, αξιοποιούν οι παραγωγοί με πολλή δουλειά και μεράκι, επιλέγοντας να μείνουν στον τόπο τους και να αναδείξουν ό,τι καλύτερο έχει. Έτσι λοιπόν και εμείς ξεκινήσαμε μαζί με τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας Food Paths μία διαδρομή σε όλο το νησί, γνωρίζοντας μερικά από τα ιδιαίτερα τινιακά προϊόντα. Στα χωριά της Τίνου παράγονται περίφημα τυριά, στα οποία επενδύουν νέοι άνθρωποι μένοντας στον τόπο τους. Ένα από αυτά είναι και το χωριό Κέχρος. Στο τυροκομείο είμαστε τρεις. Είμαι εγώ, ο αδελφός μου και ο εξάδελφός μου Γιάννης. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε κάτι, θέλαμε κάτι πρωτοποριακό, μοναδικό, κάτι να πάει πολύ μακριά. Απορροφάμε από τους κοινοτρόφους του νησιού γάλα, γελαδινό. Στην περίοδο που διανύουμε τώρα, γιατί όπως σας είπα και χθες είμαστε ενός μηνού, είχαμε απορρόφηση και πρόβιο και φτιάχνουμε το μπαλάκι τον τυνιακό. Έχουμε ξεκινήσει γιατί θέλει τη ζυμώση της την κομπανιστή να δημιουργήσουμε. Θα φτιάξουμε και το μαλαθούνι στην πορεία και το βραστό. Θα θυμόμαστε όλοι σαν παιδάκια, τουλάχιστον εμείς, τις μυρωδιές της γεύσης όλες αυτές στα σπίτια της γιαγιάς μας. Και όλη αυτή τη διαδικασία, την αλυσίδα, την έχουμε ζήσει σε μορφή σπιτικής αλυσίδας. Όπου ο παππούς έφερε το γάλα, η γιαγιά έφτιαχνε τα τυράκια. Και εμείς θελήσαμε να το κάνουμε σε εργοστασιακή μορφή.